καλησπερίσουμε από την άξο καλημέρα και η Λεβέντη και με την ευκαιρία. Τι κάνετε? Μια χαρά, χρόνια πολλά κιόλας, με την ευκαιρία δεν το έχουμε πει. Σε όλη την περιοχή εκεί ευχόμεθα δημιουργικό και υγιές στο νέο έτος. Μόνο αυτό μας έχει μείνει, ελπίζω να μας συμπάρουν και την υγεία μας, γιατί όλα τα άλλα μας τα έχουν πάρει, κύριε Λεβέντη. Λοιπόν, ήθελα να σας ζητήσω να ξεκινήσουμε από την θεατρική παράσταση της Βουλής την περασμένη Πέμπτη για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Πώς βλέπετε όλη αυτή την αναστάτωση με τις κάλπες, με την διαμάχη μεταξύ του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Τσίπρα, πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Εγώ έχω πει ότι δεν χρειαζόταν η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, γιατί καταρχάς είναι παραγεγραμμένα τα αδικήματα. Δηλαδή όλοι οι νομικοί έγκριτοι και οι συνταγματολόγοι συμφωνούν ότι αφής διελήθη η Βουλή του Μαΐου. Ναι, αλλά ήταν μία ημέρα μόνο η μία. Δεν έχει σημασία, όταν διαλύεται λέει, το Σύνταγμα λέει δύο συνόδους της επομένης Βουλής. Επομένως η επόμενη Βουλή δεν διελήθη. Ναι, πάντως διείστανται οι απόψεις. Διείστανται, αλλά η ερμηνεία αυτών που λένε ότι αφού κρατάει μία μέρα μόνο η Βουλή ή ένα μήνα, δεν πιάνεται για δύο συνόδους, είναι διασταλτική. Είναι δηλαδή μία ερμηνεία δική τους. Δεν υπάρχει προδεδικασμένο να πούμε να και σε εκείνη την περίπτωση διελήθη η Βουλή στους τρεις μήνες. Ναι, αυτή διελήθη μέσα σε μία ώρα. Απλά ορκίστηκαν οι βουλευτές και διελήθη. Άπαξ όμως και διελήθη. Άπαξ και διελήθη είναι σαν να λειτουργήσε τέσσερις συνόδους. Είναι Βουλή. Στη σύνταξη πιάνεται για Βουλή. Μάλιστα. Και όταν στη σύνταξη του βουλευτή πιάνεται για Βουλή. Οπότε εσείς πιστεύετε στην ουσία, για να πάμε στην ουσία. Ναι, φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε παραγραφή. Έχω και όλα παραγραφή, αυτά. Ναι. Είναι ένα θέατρο. Την πρώτη μέρα λέτε θα συνέλθει το ειδικό δικαστήριο. Οι συνήγοροι υπερασπισής θα θέσουν θέμα παραγραφής. Θα συνέλθει το δικαστήριο, τι θα αποφασίσει. Είναι πολύ δύσκολο οι δικαστές, όταν λέει ο νόμος το άρθρο 86 του Συντάγματος ότι αδικήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της άσκησης καθηκόντων ενός υπουργού διώκονται μόνο εντός των δύο συνόδων της επομένης Βουλής. Ωραία, για να μην σταθούμε εκεί, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι τελικά έπρεπε να παραπεμφθεί, άσχετα αν έχουν παραγραφεί όχι για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ο κ. Παπακωνσταντίνου? Έπρεπε να παραγραφεί μόνο αν οι συγγενείς του δεν είχαν φορολογήσει τα λεφτά τους. Αν υπήρχε κίνητρο. Δηλαδή, αν οι συγγενείς ήθελαν να αποκρύψουν κάτι και αυτός πήγε δολίως και διέγραψε τα τρία ονόματά τους, είχαν λόγο δηλαδή κάτι να κρύψουν, τότε να παραπεμφθεί. Διαφορετικά, πλημέλημα, να βάλουμε ειδικό δικαστήριο να δουλεύει για πλημέλημα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι Έλληνες... τώρα, αν οι συγγενείς έχουν φορολογήσει τα χρήματα για τα οποία κατηγορούνται. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν είχε κίνητρο ο άλλος, οπότε θα παραπέμψουμε έναν υπουργό. Τώρα, φανταστείτε το, η Βουλή θα κάνει προανακριτική, θα πληρώνονται οι βουλευτές ανασυνεδρίαση 300 ευρώ. Θα συνέλθουν με το ειδικό δικαστήριο τρεις μήνες για να αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο. Η Ελλάδα όλη θα σταματήσει η αναπνοή της Ελλάδας για να ασχοληθούμε αν ο κ. Παπακωνσταντίνου έκανε το πλημέλημα ή όχι, όταν έχουμε τόσα άλλα ζητήματα, ιδιαίτερα την ίσπραξη φόρων που δεν έχουμε κάνει τίποτε. Οπωσδήποτε, γιατί έβλεπα τώρα και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό τονίζουν ότι θα χρειαστούν 4 δις μέτρα, ότι δεν έχει κάνει τίποτα η Ελλάδα στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων και της φοροδιαφυγής, την υπάτευξη της φοροδιαφυγής. Ναι, η φοροδιαφυγή είναι ένα ζήτημα βέβαια. Κοιτάξτε, είναι 40 χρόνια το λέμε. Ναι, δεν συμφέρει σε καμία κυβέρνηση να πιάσει τις προφυγάδες τους μεγάλους. Το ξέρουμε όλοι. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτήν την διένεξη μεταξύ του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Τσίπρα, πώς την είδατε στην Βουλή? Γιατί ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι, έτσι, την προηγούμενη Πέμπτη.
τι να σας πω, και οι δύο αυτοί πολιτικοί, σε μένα τον Βασίλειο Βέμπη δεν με πολύ αρέσουν οι δύο αυτοί πολιτικοί. Ο μεν Τσίπρας μου θυμίζει τους αρχαίους σοφιστές. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι σαν να λέει, μέχρι τώρα ακολουθούσα σκληρή πολιτική, τώρα κάνω ανοίγματα. Κάνω ανοίγματα, πήγε και είδε το Σόιμπλε, πήγε και... Πάει και στην Αμερική αυτή η δόση, αυτό που είναι, έτσι πάει και στην Αμερική. Αυτό τι σημαίνει, ότι ως τώρα ήταν λάθος? Ή καταλαβαίνει ότι για να πάει για κυβέρνηση πρέπει να γίνει σκυλάκι? Κοιτάξτε κύριε Γιάννη, εγώ βλέποντας την ουσία του θέματος, εγώ βλέπω ότι και μιλάω για την τελευταία δημοσκόπηση που έχουν 28,5% και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο κύριος Τσίπρας. Εκείνο που με εντυπωσιάζει δεν είναι η άνοδος του κύριου Τσίπρα, γιατί με τα μέτρα που έχουν πάρει επόμενο ήμουν έπρεπε να έχει ανέβει πολύ περισσότερο και έπρεπε, με συγχωρείτε όμως, εγώ θέλω να καταλήξω και κάπου αλλού. Εντάξει για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Σαμαρά η κυβέρνηση, για να μην γυλόμαστε, δεν κυβερνάει ούτε ο κύριος Βενιζέλος ούτε ο κύριος Κουβέλης, κυβερνάει ο κύριος Σαμαράς, έτσι και η Νέα Δημοκρατία. Πώς το βλέπετε αυτό να παραμένει σταθερός ο κύριος Σαμαράς και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στη δημοτικότητα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Κουβέλης? Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό? Όταν ο κόσμος έξω είναι εξοργισμένος, θυμωμένος, δεν ξέρει πού να ξεσπάσει. Ίσως η έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε το μνημόνιο. Σήμερα έχει οπαδούς στην Ελλάδα, όποιος έχει. Ακριβώς γιατί οι αντιμνημονιακοί πυροβολούν στον αέρα. Έχουν άναρθρες κραυγές, δεν έχουν σοβαρότητα. Δηλαδή, όταν ακούς τον Καμένο, όταν ακούς τον Τσίπρα και να τους ρωτάς τι θα κάνατε εσείς και λοιπά, αερολογούν. Οπότε κάποιος σοβαρός κόσμος ας διαφωνεί με τον Σαμαρά. Ας διαφωνεί, ας θεωρεί τα μέτρα βαρύτατα άδικα. Είναι βαρύτατα και άδικα. Έχει εξαφνιώσει την Ελλάδα. Μα σας λέω, εντάξει συμφωνώ, αλλά εις ποιους άλλους να βασιστείς? Και εσείς πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά, δηλαδή εσείς τι θα κάνατε κύριε Λεβέντη? Εγώ έχω εξηγήσει ότι η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ άλλου μείγματος. Εγώ θεωρώ λάθος και την πολιτική Σαμαρά. Όταν έχεις 250.000 πολυθεσίτες, όταν έχεις 250.000 παίρνει 2-3 συντάξεις. Όταν έχεις 400.000 συνταξιούχους παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη και παρατάρτα εργάζονται. Σημαίνει ότι έχει παθογένειες η χώρα που αν επατάσσονται το μισό μνημόνιο θα έφευγε σε μια εβδομάδα. Τώρα ένα λεπτό, γιατί έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και λοιπόν. Καμία προσπάθεια δεν έχει γίνει, ούτε στις διπλές τριπλές συντάξεις. Χθες έγραφε το Έθνος 560.000 συνταξιούχοι στη λίστα των υπόπτων. Δεν έχουν δηλώσει ούτε ΆΜΚΑ, ούτε ΑΣΥΜΗ. Ναι, αυτό το έχουμε, το ξέρουμε. Οπότε μπορεί αυτή κάλλιστα να παίρνει και δεύτερη και τρίτη σύνταξη και να μην τη δηλώνουν καθόλου στην εφορία. Εγώ έχω πει, επειδή ο κύριος Βρούτσης είναι και συμπατριώτης μας, Νεξώτης εδώ από τον Άξο, έχω πει ότι τουλάχιστον πάνω σε αυτό το θέμα, στην απογραφή που έγινε όλων των ασφαλιστικών ταμείων και των συνταξιούχων, σε αυτό εγώ έχω συμφωνήσει μαζί του, αν και σε όλα τα υπόλοιπα φυσικά δεν συμφωνώ. Ναι, πότε το θυμηθήκαν όμως, ο Βρούτσης είναι χρόνια στην πολιτική. Δεν είναι και τόσο πολλά χρόνια. Η παράταξή του είναι. Ναι, γιατί δίνανε συντάξεις χωρίς να υπάρχει ΆΜΚΑ, ΑΦΥΜΗ? Γιατί επιτρέπανε διπλές, τριπλές συντάξεις? Γιατί, δηλαδή, παρουσιάζεται τώρα ο κάθε κύριος Βρούτσης σαν να ήρθε από τον Άρη, σαν να μην κομίσει τις αμαρτίες της παράταξής του. Η παράταξή του έκανε τα στραβά μάτια όπως έκανε και το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς για να παίρνει ψήφους. Να ρωτήσω κάτι. Με αυτό το σκεπτικό ναι. Σχολίαζα εγώ σήμερα το πρωί όταν είδα την μεγάλη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Λοβέρδου. Ότι εγώ να πιστέψω τον κύριο Λοβέρδου ότι διαφωνούσε. Αλλά λέει ο κύριος, και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Παπανδρέου, ότι η απόφαση για το Διεθνές Ονδρυματικό Ταμείο να έρθει στην Ελλάδα ελήφθη ομόφωνα από όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και σχολίασα εγώ. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Λοβέρδος μετά από 3 χρόνια ότι εκείνος δεν ήθελε το Διεθνές Ονδρυματικό Ταμείο στην Ελλάδα.
Μα τι δηλαδή, μπορούσε να μην έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα, γιατί είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις... Στην Ευρώπη μπήκε, αυτά που λέει ο Λοβέρδος είναι, με συγχωρείτε, τρίχες. Προσπαθεί δηλαδή να βγάλει από πάνω του κάποια ευθύνη ή μάλλον να... να έχει λόγους να βγαίνει στα κανάλια. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ευθύνονται όλοι, και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, και για αυτές τις παθογένειες για τις οποίες καταλαβαίνουμε. Μάλλον όσο διατηρούμε τις παθογένειες, μην περιμένουμε να λυθεί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αν εγώ έχω τώρα 250.000 διπλοθεσίτες και τριπλοθεσίτες, ξέρετε τι πει αυτό. Και έχω πλέον μερικά 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Εκ των πραγμάτων, αφού βλέπαμε τι παίρνανε, πώς είχαν θέσεις ειδικοί σύμβουλοι, παραειδικοί σύμβουλοι. Τι γίνεται, αυτά δεν έχουν σταματήσει. Όπως είπατε, δεν έχουν σταματήσει. Πώς λοιπόν ζητούμε, λέμε φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Τι θα πει φοροδιαφυγή, και αυτό είναι μύθος. Η φοροδιαφυγή μπορεί να είναι και μύθος. Το ξέρετε, τόσα χρόνια που κουβεντιάζουμε για φοροδιαφυγές, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, από τα πρώτα βήματά μου στην πολιτική, θυμάμαι στο σπίτι του, στο Καστρί, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που τον ρωτάγαμε το 80, από πού θα χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος που επαγγελόμεθα, και μας απαντούσε από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ναι, όλα καλά, το είναι καλά. Γενικά πράγματα, γενικά πράγματα. Είναι δηλαδή ο μπαμπούλας που έχω ένα κρυφό άσο. Ναι, αυτό έλεγε και ο ιός του Παπανδρέου. Ναι, είναι ο ιός του Παπανδρέου. Είναι χειροπιαστά. Είναι 400.000 συνταξιούχοι που εργάζονται. Κοιτάξτε, αυτό όσον αφορά αυτό το θέμα, επειδή ακριβώς μας στέλνει τα δελτία τύπου από το Υπουργείο Εργασίας ο κ. Βούσης, έχει γίνει μια απογραφή τώρα όλων, και για τους διπλούς συνταξιούχους, αλλά και για τους ανθρώπους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, και αυτοί που δεν έχουν ούτε ΆΜΚΑ, ούτε αφημί, ούτε τίποτα, ναι, δεν θα ξαναπάρουν σύνταξη. Ναι, άλλο λέω εγώ τώρα, στη Γερμανία υπάρχει νόμος, όποιος είναι συνταξιούχος και παίρνει πάνω από 800 ευρώ, αν συλληφθεί να εργαστεί, χάνει τη σύνταξή του. Και δεν θα βγάζουν ένα τέτοιο νόμο εδώ. Δεν είναι ώστε νόμο. Όλοι αυτοί που εργάζονται, μαύρα ή λεφτά λαμβάνοντες, δηλαδή, καταλαβαίνετε, όλοι είσαι συνταξιούχος κάθε ταμείο και πας να πιάσεις δουλειά, να χάνεις τη σύνταξή σου. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μόνο στη Γερμανία, είναι και στο... Ναι, εδώ γιατί να επιτρέπετε. Όλοι του πολεμικού ναυτικού οι συνταξιούχοι εργάζονται στην ναυτιλιακή ζώνη του Πειραιά. Γιατί παλαιότερα... Όλοι της πολεμικής αεροπορίας εργάζονται είτε στην πυροσβεστική, τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, είτε στην Αιτζίεν, είτε στην Ολυμπιακή. Μάλιστα. Γιατί να δουλεύουν αυτοί και τόσος άλλος κόσμος να είναι άνεργος. Πάντως, σε γενικές γραμμές, και την αυτή την έκρηξη της βίας που βλέπουμε τώρα τελευταία, αυτό πώς τα σχολιάζετε, κύριε Λεβέντη? Γιατί βλέπουμε... Η αδικία του έχει με αδικίες. Κάποιους νοσηρούς εγκεφάλους που δεν έχουν, δεν έχουν ιδέα του τι θα πει πολιτικός αγώνας, και ότι όλα στη δημοκρατία γίνονται με αγώνα, όλα επιτυγχάνονται με αγώνα, απεργάζονται αυτοί οι νοσηροί εγκέφαλοι, τέτοιο σχέδιο ανομαλίας. Μάλιστα. Όταν βλέπουμε την κυβέρνηση να μην κάνει τα δέοντα, μου λέτε τώρα ότι ο Βρούτσης κάνει προόδους. Συγχωρείτε, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Είπα ότι έχω σχολιάσει θετικά το μόνο θέμα ότι έγινε τελικά μια απογραφή των ασφαλιστικών ταμείων. Και όμως αυτή τη στιγμή 560.000 άνθρωποι μετά την απογραφή παίρνουν σύνταξη χωρίς αφημί. Όχι, δεν παίρνουν. Ένα λεπτό, γιατί εμείς τουλάχιστον άλλα δελτία τύπου παίρνουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απογραφή, κόβεται αυτόματα η σύνταξή τους. Άπαξ και λήξη. Άλλο αυτό, άλλο η απογραφή σε ένα ταμείο. Άλλο αυτό. Υπάρχουν ταμεία που δίνουν συντάξεις χωρίς να γνωρίζουν το αφημί του λήκτη, του συνταξιοδοτούμενου. Αυτό ξέρετε τι θα πει. Ότι δεν ειδοποιείται η εφορία ότι εγώ δίνω. Δηλαδή, ή μην μετρακά, κάνανε απογραφή σε ορισμένα ταμεία όσον αφορά το συνταξιούχο, αλλά δεν την κάνανε ολοκληρωμένη με το αφημί, με το ΆΜΚΑ, να μπορείς τον άλλον να τον έχεις υπέλεγχο, να ελέγξεις και τη φορολογική του δήλωση, να δεις τα δηλώνει.
Δεν κάνανε ολοκληρωμένη δουλειά, κύριε Αμπράουν, καταλάβατε. Κοιτάξτε, κύριε Λεβέντη. Θέλουμε τώρα μια νέα απογραφή, έτσι τουλάχιστον όπως έγραφε από ό,τι είδα τελείως καθαρά η εφημερίδα Έθνος. Έγραφε ότι 560.000 είναι σε λίστα, διότι λαμβάνουν συντάξεις ούτε με, χωρίς να υπάρχει άμκα, χωρίς να υπάρχει αφημή. Εγώ έχω έρθει σε, από ένα καθεστώς όπου έχεις το αφημί σου και πρώτα το αφημί μετά άπαξ και μπαίνει το αφημί σου μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σου βγάζει το φάκελο και ξέρει να πω ακριβώς τι, που είσαι, τι είσαι, τι παίρνεις, έτσι. Εδώ δίνουμε τα πάντα και ψάχνουμε να βρούμε μετά τα στοιχεία από έναν έναν. Λοιπόν, είναι τραγικά τα πράγματα. Πώς βλέπετε? Γι' αυτό πιστεύω ότι η βία αυτή που ρωτήσατε στο θέμα η τυφλή βία του να μπαίνουν βόμβες κλπ. Έχει άμεση σχέση με την απογοήτευση κάποιων νέων ανθρώπων για την πορεία της χώρας. Βλέπουν ότι το πολιτικό προσωπικό δεν αλλάζει, ότι τα κανάλια προβάλλουν όλο τους ίδιους και τους ίδιους. Τώρα ανοίξετε Sky, Αντένα, όλο ήδη και δεν χρειάζεται να μου το πείτε, ναι. Αυτό το πράγμα κάνει πιστεύω τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν πολιτική συνείδηση να ξέρουν ότι ο νέος πώς πολεμάει σε μια κοινωνία σάπια. Δεν πολεμάει βάζοντας βόμβες ή παίρνοντας τα Καλάζνικοφ. Πολεμάει με οργάνωση, κάνοντας συνείδηση κάποια πράγματα και μεταβάλλοντάς τα σε πολιτικό αγώνα. Και έτσι αλλάζουν οι λαοί. Οι επαναστάσεις δεν γίνονται πια με όπλα, γίνονται με ιδέες και με οργάνωση και με μεταλαμπάδευση των θέσεων από άνθρωπο σε άνθρωπο, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη. Είναι δύσκολο βέβαια, είναι δύσκολο να ρίξεις ένα σύστημα έτσι που σας περιγράφω με ιδέες, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της πολιτικής. Η δυσκολία του να αλλάξεις κάτι δεν είναι εύκολο. Υπάρχει και ομορφιά στην πολιτική, γιατί τώρα τελευταία έχει απαξιωθεί. Η δυσκολία του να αλλάξεις κάτι. Έχει απαξιωθεί τόσο πολύ η πολιτική τώρα τελευταία στην Ελλάδα. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να καταλήγουμε στα Καλάζνικοφ, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Όλοι βγαίνουν και καταδικάζουν, λέει, την δρομοκρατία. Ότι οι ίδιοι σαν κράτος είναι άχρηστοι και συνεχίζουν και παίρνουν χρηματοδοτήσεις από τα κόμματα. Οι βουλευτές συνεχίζουν και παίρνουν 1.500 το μήνα ο καθένας. Ότι έχουν μέσα στη Βουλή 1.700 κοπρόσκυλα που είναι συγγενείς και δεν δουλεύουν. Ούτε 100 άτομα από τα 1.700 στη Βουλή δεν εργάζονται. Όλοι οι άλλοι είναι αργόμισθοι και παίρνουν και παίρνουν το μισθό τους. Λοιπόν, αυτά δεν τα βλέπουν ότι προκαλούν. Καταδικάζεις τη βία, τον εαυτό σου που την εμπνέει, γιατί δεν τον καταδικάζεις? Αυτοπολιτικό σύστημα πάσχει και από έλλειψη αυτοποιητικής. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Λεβέντη, πού βλέπετε να καταλήγει το όλο αυτό θέμα? Εγώ δεν τον βλέπω να στερεώνει ο Σαμαράς. Δεν τον βλέπω να στερεώνει, γιατί δεν βλέπω κάτι σοβαρό πουθενά. Δεν βλέπω δηλαδή σοβαρότητα σε κανένα τομέα, ούτε στις αποκρατικοποιήσεις. Στο τέλος θα αναγκαστούν να μας βάλουν ξένους. Ήδη θα έρθει, λέει, ένας επίτροπος που θα κάνει κουμάντο. Δηλαδή τώρα πρέπει να αλλάξουν, λέει, στην επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, πρέπει να τους αλλάξουν όλους, γιατί τούτοι δεν είναι άχρηστοι. Ενώ μας τους διαφήμιζαν πριν λίγες εβδομάδες ότι είναι πολύ ικανοί. Μέσα ήταν και η ξαδέρφη του κ. Παπακονσταντίνου. Ακριβώς. Άρα φανταστείτε ποιους διορίζουν. Αυτό λέω. Καλούσαν τον ελληνικό λαό να φέρει τα λεφτά του εδώ. Και οι συγγενείς του Παπακοσταντίνου τα βγάζαν έξω. Αυτό είναι μεγαλύτερο αδίκημα που έκανε ο Παπακοσταντίνου από τη διαγραφή. Ξέρετε, τότε προσκαλούσε ένα ολόκληρο λαό. Φέρτε τα λεφτά μέσα, γιατί η πατρίδα τα έχει ανάγκη. Οι δε συγγενείς του την ίδια εποχή τα βγάζαν έξω. Αυτό δείχνει πόσο άχρηστη και ανήθικη είναι η πολιτική. Τώρα, όσον αφορά το ότι είπατε στο τέλος οι ξένοι θα μας κυβερνήσουν, ήδη ο κύριος Ράχινμπαχ είναι εδώ, ο κύριος... Μα είναι άχρηστη σου τη δω, έχουμε, σας λέγω, ο κύριος μια κυβέρνηση η οποία, μη θέλοντας να χάσει την επαφή της με την εκλογική βάση, δεν κάνει τίποτα, γιατί αν είναι η κυβέρνηση τούτη θελήσει όντως να αλλάξει την Ελλάδα, πρέπει τους χθεσινούς ψηφοφόρους της να τους απομακρύνει. Γιατί είναι, ξέρετε, εμπόδιο για να κάνει ο Σαμαράς κάτι είναι οι ψηφοφόροι του ίδιοι, οι οποίοι έχουν μάθει
έχουν κακομάθει. Εκ των πραγμάτων είναι ένα σύστημα αυτό το πελατειακό που δεν μπορούμε να το αποτινάξουμε από πάνω. Άμα δεν μπορούμε να το αποτινάξουμε, μη μας ενοχλεί που θα φέρουν ξένους. Και τι ρόλο παίζει ο Σαμαράς τον Τέντι αυτή την περίπτωση? Εμείς ψάχνουμε έναν άνθρωπο, γιατί φωνάζω για κυβέρνηση τεχνοκρατών? Γιατί στην Ιταλία γιατί βάζουν το Μόντι? Γιατί κάθε και οι Ευρωπαίοι και σου λένε ούτε Μπερλουσκόνη ούτε όλοι είναι ηλίθιοι, βάλτε το Μόντι. Γιατί είναι οι τεχνοκράτες, δεν δεσμεύεται με το κομματικό χθες. Ναι, και ο κύριος Τουρνάρος δεν δεσμεύεται και μας έχει αλλάξει τα γράμματα. Έχει γύρω του τον Βρότσι που περιμένει ψήφους από εκεί κάτω. Έχει γύρω του τον Λικουρέτζο που περιμένει ψήφους από την Ιλία. Δηλαδή, ακούστε, όπως και τον Παπαδήμο. Ο Παπαδήμος θα είχε προσφέρει κάτι. Αλλά του βάλανε γύρω του τον Μπάκαλο, τον Βενιζέλο, τον Καστανίδη, την Κατσέλη, τον Αβραμόπουλο, τον Δήμα. Ενώ στην Ιταλία αφήσανε τον Μοντί και έκανε 8 μόνο υπουργούς και τους επέλεξε αυτός. Δεν τον δέσμευσαν. Εγώ νομίζω το χαρτί του Παπαδήμου το κάψαμε πότε, όταν του βάλαμε 50 υπουργούς, μέχρι και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Βορύδη, βάλαμε όλο το σκυλολόι, και να το πω έτσι, γύρω από τον Παπαδήμο. Και από την άλλη μεριά του έλεγε ο Σαμαράς, Νοέμβριο τον ορκίσαμε τον Παπαδήμο, ότι 20 Ιανουαρίου εκλογές. Δηλαδή έλα Παπαδήμου, μέσα σε 2,5 μήνες, κάνε ό,τι δεν κάνανε οι άλλοι σε 60 χρόνια. Όταν στο μέλλον βάλουμε κυβέρνηση τεχνοκρατών, γιατί προς τα εκεί πάμε, δεν τον βλέπω το Σαμαρά παρά ελάχιστους μήνες να μένει ακόμη, όταν βάλουμε κυβέρνηση τεχνοκρατών θα αφήσουμε τον τεχνοκράτη πρωθυπουργό ελεύθερο να επιλέξει τους 7-8 υπουργούς, να ασκήσει πολιτική, να σώσει τη χώρα από τα κόμπλεξ. Εδώ δεν έχουμε ένα, πώς το είπε ο κ. Σαμαστό, ευέλικτο υπουργικό σχήμα που έχει το 49-50 άτομα. Έκανα και λίγα πράγματα ένα από τα. Είδατε ότι και μόνο μετά τη συζήτηση που κάνουμε, ας πούμε, ότι μόνο το πολιτικό σύστημα γελιοποιείται και αυτοκαταργείται. Εκ των πραγμάτων, όταν περνάει η Ελλάδα μια τέτοια κρίση, είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι πληρώνονται 49 υπουργούς, άλλους 149.000 ειδικούς συμβούλους των βουλευτών, των υπουργών, του πρωθυπουργού. Μα σας λέω τώρα, απόδειξη είναι αυτή η δίωξη του Παπακοσταντίνου. Αν δεν έχει, αφού δεν έχει αποδειχθεί ότι οι συγγενείς του όντως είχαν κλέψει αυτά τα λεφτά, ότι ήταν φοροδιαφυγή, άρα είχαν λόγο ο συγγενής τους να τους διαγράψει από τη λίστα. Αν δεν αποδειχθεί αυτό, πώς παρατέμπεις, πώς θα συνέλθει μια βουλή τώρα και ασχολείται ένας λαός ολόκληρος με ένα θέμα που είναι πλημέλημα? Να ρωτήσω κάτι. Όταν τόσοι άλλοι κλέφτες, πιστεύετε, όταν τόσοι άλλοι μεγαλοκλέφτες, μεγαλοκαναλάρχες, δεν είναι σε καμία λίστα. Κοιτάξτε, πάμε να κάνουμε κάθαρση στα μικρομεσαία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Στα μικρομεσαία στρώματα διαφθοράς. Η μεγάλη διαφθορά των καναλαρχών, των ιδιαρχών, μένει στο απειρόμητο, κύριε Μπράου. Ήθελα κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που γίνονται γύρω μας είναι για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από όλα αυτά που έρχονται, που πρέπει να πληρώσει, που έχει ειλικρινά βγει από τα ρούχα του τώρα τελευταίο, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει? Πιστεύετε ότι είναι ένας αποπροσανατολισμός? Οι βόμβες που λέει, οι βόμβες. Όχι μόνο οι βόμβες, όλα αυτά, ο Παπακωνσταντίνου, όλα αυτά που μας τα σεβίρουν καθημερινά στα κανάλια. Ο Παπακωνσταντίνου πολύ πιθανόν ειδή, και αυτή που δεν βασίζει πουθενά και μάλλον έχει παραγραφεί, σίγουρα είναι σαν τη σουπιά που χύνει μελάνη μες στη θάλασσα, με σκοπό να χάσουν τα ίχνη της. Οπότε... Αλλά για τις βόμβες δεν νομίζω, οι βόμβες είναι κάποιες ομάδες νέων. Όχι, είναι αυτά που είπατε, έχουν οδηγηθεί στην άποψη ότι το πολιτικό σύστημα είναι άκρος διεφθαρμένο. Είπατε ότι είναι κάποιοι ανεγκέφαλοι, νοσηροί, οι οποίοι πιστεύουν ότι... Δεν έχουν την αυτοπιθαρχία να δουν τι είναι πολιτικός αγώνας και καταλήγουν στη βία και στα χαλάσματα. Ναι, που πραγματικά θα πρέπει να πω εδώ πέρα, κλείνοντας. Θα πρέπει να πω ότι είναι κλείνοντας, ότι άκουσα στις ΗΠΑ
ενημερώνουν και προειδοποιούν τους επισκέπτες Αμερικανούς που θα έρθουν στην Ελλάδα να είναι άκρως προσεκτικοί όταν μετέχει την επίθεση στο ΜΟΟ, γιατί όταν αρχίσει να γίνεται σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και σε εμπορικά κέντρα όπου βρίσκονται εκεί γυναίκες, άνδρες, παιδιά, πελάτες καταστημάτων, είναι επικίνδυνο. Βλέπουμε λοιπόν, και το διάβαζα χθες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους υπηκόους τους να είναι πολύ προσεκτικοί όταν έρχονται εδώ μετά το τελευταίο αυτό χτύπημα. Και θα μας κάνει κακό, φυσικά. Αυτό είναι το τουρισμό. Πέρα. Και στον τουρισμό. Βέβαια. Ο τουρισμός είναι ίσως ο μόνος τομέας της εθνικής μας ζωής που θα μπορούσε να πάει καλά το 2013. Έτσι, αυτό είπαν και ήταν θετικά για τα μηνύματα και θα πρέπει να σας πω ότι έκανε και το γύρο του κόσμου, το είδατε χθες. Είναι πάρα πολύ κακό. Κύριε Λεβέντη, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση και για την συζήτησή μας. Και από πλευράς όλων των κεντρών εκεί ευχαριστούμε την περιοχή της Νάξου, των Κυκλάδων που σας παρακολουθούν με τόση αφοσίωση. Να είστε καλά και καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος